Μέχρι και το 1932 τα μόνα γνωστά σωματίδια ήταν το ηλεκτρόνιο, πρωτόνιο και νετρόνιο. Το ηλεκτρόνιο και το πρωτόνιο ήταν πολύ σταθερά, ενώ το ελεύθερο νετρόνιο δεν ήταν σταθερό. Μετά το 1945 παρατηρήθηκαν περισσότερα από 300 ασταθή σωματίδια με χρόνο ζωής από 10 εις 6 δευτερόλεπτα έως 10 εις 23 δευτερόλεπτα. Το 1920 ο Dirac κατασκεύασε μια σχετικιστική κυματική εξίσωση η οποία μπορούσε να ερμηνεύσει την προέλευση του σπιν του ηλεκτρονίου. Η λύση της εξίσωσης αυτής προέβλεπε ότι μπορούν να υπάρχουν ακόμα και ελεύθερα σωματίδια με αρνητική ενέργεια. Το πρόβλημα αυτό τελικά επιλύθηκε θεωρώντας ότι για κάθε σωματίδιο αντιστοιχεί ένα αντισωματίδιο. Τα αντισωματίδια πρέπει να έχουν την ίδια μάζα με τα σωματίδια, αλλά αντίθετα φορτία μεταξύ τους. Για παράδειγμα, το αντισωματίδιο του ηλεκτρονίου ονομάζεται ποζιτρόνιο, έχει την ίδια μάζα με το ηλεκτρόνιο, αλλά έχει θετικό φορτίο. Συνήθως, τα αντισωματίδια παριστάνονται με μία παύλα από πάνω.